Γρηγόρη, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνεις. Διάβαζα μια συνέντευξη, νομίζω το πρώτο θέμα ήταν, ναι, για το πώς διαδραματίζει το δημόσιος βίος κυρίως των ανθρώπων, όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και της πολιτικής, στην εποχή που ζούμε. Κοίταξε, δεν υπάρχει άνθρωπος, νομίζω, ιδιαίτερα όταν ασχολείται με τα κοινά, και ένας καλλιτέχνης πρέπει να ασχολείται με τα κοινά, το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη. Δεν υπάρχει άνθρωπος πλέον στην εποχή μας, πέρα από τους καλλιτέχνες, που να μην έχουν, πώς να το πω, μία οργή και μία τάση να βρούνε τι φταίει. Τι φταίει. Για μένα το σημαντικό είναι να ξεκινάει κανείς από τον εαυτό του. Να πιστέψει ότι καταρχάς φταίει αυτός, γιατί αν δεν βελτιώσει τον εαυτό σου δεν μπορεί να βελτιωθεί το σύνολο. Ξέρεις κάτι, εμείς οι ηθοποιοί νιώθουμε λίγο φυλακισμένοι, λίγο εγκλωβισμένοι. Μπαίνεις πίσω από ένα κείμενο, πίσω από ένα ρόλο και είσαι υποχρεωμένος ό,τι θες να πεις προς τα έξω, ό,τι θες να μοιραστείς, να το πεις μέσα από αυτό το ρόλο. Εγώ αυτό το πράγμα το νιώθω λίγο σαν φυλακή, με καταπιέζει. Είναι. Γι' αυτό καμιά φορά, όταν μου δίνεται ευκαιρία, γιατί εμείς έχουμε ένα δημόσιο βήμα. Εσύ με κάλεσες στην εκπομπή σου, άλλωστε θα μου πάρει μια συνέντευξη στο περιοδικό, στην εφημερίδα. Έχουμε αυτή την ευλογία να μπορούμε να μιλάμε και απευθείας στον κόσμο. Όταν λοιπόν συμβεί αυτό, με πιάνει καμία φορά μια τάση και μια μανία να θέλω να τα πω όλα. Και καμιά φορά, ναι, και καμιά φορά μπορεί να κάνω και υπερβολές. Καλά, δεν έχει σημασία οι υπερβολές. Είναι εποχή που νομίζω ότι όλοι εκφραζόμαστε με πιο αιχμηρό τρόπο από ό,τι σε άλλες εποχές. Ναι, είναι εποχές. Άγρια η εποχή. Είναι άγρια εποχή. Θα έρθω μετά σε αυτό. Ο επιθεωρητής έρχεται, που είναι το θεατρικό που έχει ανεβάσει φέτος, είναι γύρω στο 70 χρονών περίπου, έτσι. 68, ναι, γράφηκε το 46. 68 χρονών. Mm-hmm. 67-68 χρονών. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να έχει γραφτεί και πρόσφατα. Και νομίζω δεν έκανε στοιχεία την επιλογή. Όχι. Σε περιεχόμενο. Μιλάει για την ατομική ευθύνη. Ναι. Για αυτή θέλω να πάω κι εγώ. Το έργο θα μπορούσα να το συνοψίσω σε μία φράση. Το καλό ή το κακό που θα κάνει κάποιος έχει συνέπειες καλές ή κακές στον απέναντί του και στο σύνολο της κοινωνίας. Ο λόγος που διάλεξα το έργο είναι αυτή η φράση. Πάνω στην ατομική ευθύνη. Αυτό έχω σημειωμένο κι εγώ και λέω ότι νομίζω δεν υπάρχει ατομική ευθύνη στην Ελλάδα. Όπως είπες πριν. Συνήθως είναι κάποιος άλλος που θέλει. Ναι. Συνήθως είναι κάποιος άλλος που θέλει. Έτσι όμως κινδυνεύεις να παγκαλίσεις. Δηλαδή να πεις, ας πούμε, ότι μαζί τα φάγαμε ή κατά κάποιο τρόπο. Κοίταξε. Όλοι ξέρουμε πια μετά από αυτή τη φράση που έχουν περάσει και κάποια χρόνια γιατί υπόθηκε αυτή τη φράση και πόσο καλό έκανε ή πόσο κακό έκανε. Κατά τη γνώμη μου έκανε καλό. Ναι. Γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να καταλάβουμε ότι και εμείς συμμετείχαμε στο φαγοπότι με τον πολιτικό που ψηφίζαμε, με αυτή την ανταλλαγή που γινότανε. Ναι. Έλα να μου διορίσεις το παιδί, ναι, αλλά και εσύ θα με ψηφίζεις. Και θα πληρώσουν οι άλλοι φόρο για την κοινωνία. Εγώ, σαν πολιτικός, θα κάνω το κορόιδο και θα σου σβήσω τα χρέη σου και το φόρο σου. Εσύ όμως θα συνεχίζεις να με ψηφίζεις κτλ. Κτλ. Έτσι φορτώσαμε το δημόσιο, έτσι, έτσι, έτσι. Το θέμα είναι, ναι, μαζί τα φάγαμε. Πόσα έφαγες εσύ και πόσα έφαγα εγώ. Γιατί η εκτελεστική εξουσία, όπως ξέρουμε, έχει πάντα τη δύναμη. Έχει και την πίτα, έχει και το μαχαίρι. Και τώρα σιγά σιγά βγαίνουν όσα θα βγουν και όσα δεν θα βγουν και τα ξέρουμε. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ομολογήσουμε. Ναι, όταν σπάει κάτι, όταν ανοίγει μια πληγή, αρχίζει και μυρίζει πολύ και δεν ξέρεις πού θα φτάσει, έτσι. Ακριβώς. Για τη συνέντευξη που έλεγα, ήταν δύο πράγματα που μου είχαν μείνει. Πες τα. Λοιπόν, στο ένα θέλω να διαφωνήσω. Να διαφωνήσω. Χαίρομαι. Λες τεκνό δεν ήμουν ποτέ, μποντιμπλιδεράς δεν ήμουν ποτέ, βρεγμένο μπλουζάκι ποτέ. Όλο αυτό το lifestyle, αν κατέβει το βρακάκι σου μέχρι τη σχισμή, δεν σε βγάζουν φωτογραφία. Εσύ πιστεύεις ότι δεν ισχύει? Όχι, θα σου πω. Με πόσο βρεγμένο μπλουζάκι, με πόσο κατεβασμένο το τζιν, στην πρώτη του εμφάνιση έγινε αυτό που έγινε ο Μάρλον Μπράντο. Ναι, καμία αντίρρηση. Λεωφορείο Πόθος. Καμία αντίρρηση. Μέσα από ένα ρόλο εννοείς. Ναι, ναι. Έτσι. Μέσα από ένα ρόλο. Μου μίλησες καταρχάς για έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς του πλανήτη. Ναι. Έτσι, της ιστορίας του κινηματογράφου. Και θα ήθελα να μου απαντήσεις και να μου πεις πόσα βρεγμένα μπλουζάκια μετά το Μάρλο Μπράντο κάνανε την καριέρα του Μπράντο ή δεν κάνανε τίποτα. Ναι. Ή πόσα μπήκανε, αν θέλεις,
στα εξώφυλλα των περιοδικών ή στα εσώφυλλα, απλά και μόνο για να στολίσουν μια εβδομάδα ένα τεύχος. Συμφωνώ απόλυτα και το έχω κάνει εγώ και το έχω διαπράξει, αλλά τι να κάνουμε, Ελλάδα, είμαστε όσοι, ξέρεις, δεν μπορεί να βγαίνει ο ίδιος συνέχεια εξώφυλλο. Σαφώς, δεν το κατακρίνω, δεν έχω κανένα κόμπλεξ απέναντι σε αυτό. Γι' αυτό, επειδή δεν έχεις, είμαι σίγουρος. Αντίθετα, θέλω να ομολογήσω δημόσια ότι θα ήθελα να είμαι σαν τον Μάρλον Μπράντο. Πάνω στα μπουζούκια. Δεν θα τσιφτε τέλεια αυτό, ανεβαίνουν απάνω, να βρουν κανένα γκόμενο, να κοιταχτούν. Αυτό από τότε που ήμασταν παιδιά, έτσι δεν ήταν? Ήταν έτσι ακριβώς. Δεν έχω τίποτα με τα μπουζούκια. Τα αγαπάω πάρα πολύ. Αν μου κάνεις το λάθος και μου δώσεις μικρόφωνο στα μπουζούκια, δεν θα τα αφήσω. Θα συνεχίσω να τραγουδάω μέχρι το πρωί. Οι τραγουδιστές με έχουν μάθει και δεν μου δίνουν πια μικρόφωνο. Για να δούμε, για να δούμε. Έχω πάρα πολλούς φίλους τραγουδιστές. Τα μπουζούκια είναι ένας χώρος που δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι, βγάζουν μεροκάματο, ζουν τις οικογένειές τους. Εκτιμώ αφάνταστα όλο το χώρο αυτών των καλλιτεχνών. Δεν καταφέρθηκα εναντίον των μπουζουκιών. Άσε με να το τελειώσω να σου πω. Γιατί έπεσε πολλή συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και έγινε η τρίχα τριχιά. Ωραία, λοιπόν, που το συζητάμε. Σε ευχαριστώ που το συζητάμε. Άλλωστε γι' αυτό το είπα, για να με καλέσει την εκπομπή σου. Όχι, σε κάλεσε γι' αυτό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μίλαγα για μια νοοτροπία. Δεν μίλαγα ούτε εναντίον των μπουζουκιών, ούτε εναντίον των... μίλαγα για μια νοοτροπία, η οποία καλλιεργεί και αναπαράγει όλο αυτό το πράγμα, το οποίο έχει μέσα και λίγο σεξισμό και λίγο ερεθίζει τη λίμπιντο και όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι κακό να ερεθίζεται η λίμπιντο. Δεν είναι καθόλου κακό και μακάρι να ερεθίζεται μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, άμα καταλήγαμε να είμαστε και Σουηδοί, ξέρεις, που πηγαίνουν σε ένα μπαρ μέσα και είναι οι γυναίκες από εδώ, άντρες από εκεί, σούρα οι άντρες, σούρα οι γυναίκες. Όχι. Και ψάχνουν κάνα μαυροκέφαλο νότιο, έτσι τους λένε. Όχι. Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα κορίτσια για τα οποία μίλησα μου αρέσουν και εμένα να τα χαζεύω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μίλησα περισσότερο για μια νοοτροπία. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό σου λέω, θέλω να το εξηγήσουμε. Ο Σαββόπουλος είχε πει σε μια στιγμή ότι υπάρχει ένα DNA που του άρεσε. Δηλαδή αυτό δεν έγραφε μπουζούκια, βέβαια. Ο Διονύσης δεν έγραψε τέτοια πράγματα. Αλλά εκείνο που θαυμάζω είναι, αν το ερμηνεύσω καλά, sorry Διονύση, είναι ότι ενώ βλέπουν MTV από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε μια εποχή που είχε εισβάλει το MTV, βλέπουν τα ξένα, τα αμερικάνικα, τα αγγλικά, εκεί, hip-hop, αγγούρια, κουκιά, rock, το βράδυ ξέρουν όλα τα λαϊκά απ' έξω και ανεβαίνουν πάνω στα τραπέζια και χορεύουν τσιφτετέλια και ναι, ζεμπέκικα. Και το έλεγε για καλό. Κι εγώ για καλό θα το πω. Τι εννοώ? Μ' αρέσει που οι γη μου ξέρουν πολλά λαϊκά και όταν βρεθούν σε ταβερνούλα τραγουδάνε λαϊκά τραγούδια και τα συντηρούν και τα διατηρούν. Έχουν ένα πάθος τα λαϊκά τραγούδια. Έχουν μια αλήθεια. Έχουν ένα πολύ βαθύ και δυνατό στίχο. Έχουμε υπέροχους λαϊκούς τραγουδιστές. Διασκεδάζουμε, ξέρουμε και διασκεδάζουμε. Όλο αυτό το σουηδηλίκι που είπες πριν, εμένα με ανατριχιάζει. Το θεωρώ αντιερωτικό, το θεωρώ ξενέρωτο. Απλώς σου εξήγησα ότι αναφερόμουν σε μια νοοτροπία. Αυτό το 5 η ώρα και 6 η ώρα, πού να πάμε, πού να συνεχίσουμε, νομίζω ότι είναι ένα από τα αίτια τα οποία μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Και ένα από τα αίτια που το λες και εσύ και το λέω και εγώ, και όπως υπογράφω σε αυτό που λες, είναι ότι μεγαλώσαμε κιόλας. Εμείς πάμε σε ένα. Κάποια παιδιά είναι μικρά, βέβαια, και έχουν το δικαίωμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως.